Πάμε λοιπόν να εμπλουτίσουμε και το διάλογο μας και, και την εξωστρέφεια μας με το να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας απόψε. Θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον κύριο Αντώνη Παπακώστα πριν να δώσουμε το λόγο στους κύριους ομιλητές, ο οποίος θα μας δώσει και ένα μικρό ενάσμα για τη συζήτηση, δίνοντας μας κάποια στοιχεία για τις αντιλήψεις από το Ευρωβαρόμετρο ή τις αντιλήψεις Κυπριών και Ελλαδιτών πολιτών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Παπακώστα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τα ορισμένα αποτελέσματα από το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με την σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, καταρχάς, το πρώτο εύρημα είναι αν αισθάνεστε πολίτης της Ευρώπης. Αριστερά είναι με μπλε είναι οι θετικές, οι απαντήσεις που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι πολίτες και το 72% αισθάνονται ότι είναι πολίτες της Ευρώπης και ένα 27% δεν αισθάνονται. Έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα και στην Κύπρο, όπου το 71% αισθάνονται σαν πολίτες της Ευρώπης, ενώ μόνο το 29% δεν αισθάνονται. Στην Ελλάδα, αντίθετα, έχουμε μια διχασμένη κοινωνία όπου το 50% μόνο αισθάνεται, αν και πλειοψηφικό αισθάνεται ότι είναι πολίτης Ευρώπης, σε αντίθεση με το 49% που δεν αισθάνονται ότι είναι πολίτης Ευρώπης. Το δεύτερο, η δεύτερη διαφάνεια που θα ήθελα να σας δείξω είναι ποια είναι η εικόνα που σας προκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θετική ή αρνητική. 45% είναι θεωρούν στην Ευρώπη ότι είναι μια θετική εικόνα και μόνο το 16% αρνητική. Το υπόλοιπο, το οποίο δεν φαίνεται, είναι ότι είναι μια ουδέτερη γνώμη, μια ουδέτερη εικόνα. Στην Κύπρο έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα, με το 41% των Κυπρίων να έχουν μια θετική εικόνα για την Ευρώπη και μόνο το 17% να έχουν αρνητική. Στην Ελλάδα πάλι η κοινή γνώμη είναι διχασμένη, 33% έχει θετική γνώμη, 30% αρνητική και το υπόλοιπο το 30% έχει μια ουδέτερη γνώμη. Με δεδομένα αυτά τα στοιχεία, οπωσδήποτε το αποτέλεσμα για το μέλλον της Ευρώπης ήταν αναμενόμενο. Έτσι, ενώ το 66% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρώπης, σε αντίθεση με το 31% το οποίο είναι απεσιόδοξοι. Στην Κύπρο έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα, με το 60% να είναι αισιόδοξοι και 35% να είναι απεσιόδοξοι. Στην Ελλάδα έχουμε το 48% που είναι αισιόδοξοι και το 49% που είναι απεσιόδοξοι. Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα ότι είτε δεν γνωρίζουμε κάτι, το οποίο γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι και γι' αυτό είναι αισιόδοξοι, είτε γνωρίζουμε κάτι που οι Ευρωπαίοι δεν το γνωρίζουν. Πάντως, με αυτά τα στοιχεία πρέπει να ξαναδούμε κατά κάποιο τρόπο το δημόσιο διάλογο που γίνεται ιδίως στην Ελλάδα, που είναι τελείως απεσιόδοξο για την Ευρώπη, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ πιο αισιόδοξο. Αυτό ήθελα να πω και περιμένω με ενδιαφέρον τους ομιλητές να αναπτύξουν την ανάλυση τους σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες για να παρουσιάσω αυτά τα αποτελέσματα όσον αφορά το Ευρωβαρόμετρο.